Απειλούντα τη ζωή είναι και οι δυσκολίες αποκατάστασης βεβαίως. Είναι μια εκδήλωση η οποία θα γίνει την Τετάρτη 15 Μαρτίου στις 6 ώρα το απόγευμα στο Ομίλιο Πνευματικό Κέντρο στην αίθουσα συνεδρίων. Το Προεδρείο είναι ο κύριος Πάρης Κατσαρώνης, Διευθυντής Χειρουργικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Χιούς Κηλίτσιο και ο Γιώργος ο Νομικός και αυτός Διευθυντής της Ορθοπαιδικής Κλινικής. Εγώ είμαι συντονιστής. Οι ομιλητές και τα επιμέρους θέματα είναι ο κύριος Παναγιώτης Βασιλάκης ουρολόγος με θέμα την αντιμετώπιση του καρκίνου του προστάτη, ο Παναγιώτης Σιταράς, ο οποίος είναι νεφρολόγος, χρόνια νεφρική νόσος, μια σοπηλή επιδημία. Η Δέσποινα Αγγελίδη που είναι ειδικευόμενη στην χειρουργική και πάρα πολύ καλή από ό,τι λέει ο κύριος Κατσαρώνης, λαπαροσκοπική αντιμετώπιση σε επίγουσες χειρουργικές παθήσεις. Όσον αφορά το θέμα της αποκατάστασης, το ρόλο έχει το νοσοκομείο επίσης με την κυρία Ελένη Τσεκούρα, η οποία είναι προϊσταμένη κοινωνικής υπηρεσίας του νοσοκομείου, και την κυρία Μαρία Δασκάλου, κοινωνική λειτουργός στο νοσοκομείο Χίου. Ο ρόλος της κοινωνικής υπηρεσίας στο Γενικό Νοσοκομείο, αντιμετώπιση ασθενών που χρήζουν αποκατάσταση. Ο Νίκος Παπαγιάννης, επεμβατικός καρδιολόγος στην καρδιολογική κλινική, θα μιλήσει για την καρδιαγγειακή αποκατάσταση μετά από έμφραγμα του μυοκαρδίου, ποια είναι η πραγματικότητα και ποιοι είναι οι μύθοι. Ο Θοδόσης Αργυρούδης, νευτήρας γυναικολόγος, θα μιλήσει για την πρόληψη γυναικολογικών καρκίνων. Και τέλος, ο ρευματολόγος Ανδρέας Μιχαηλίδης, απλητικά για τη ζωή ρευματικά νοσήματα. Έχω να πω επίσης ότι για αυτή την εκδήλωση βοηθούν και συμμετέχουν η Περιφερειακή Ενότητα Χίου, ο Δήμος Χίου, το Νοσοκομείο Χίου, ο Ιατρικός Σύλλογος Χίου, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, το παράρτημα της Χίου, το Ομίλιο Πνευματικό Κέντρο, ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Ελπίζω, το Δημόσιο ΙΕΚ, ο Σύλλογος των Φυσικοθεραπευτών, η Κλινική Ελευθό, η Εταιρεία Θάλια, η Εταιρεία Αγωγής Υγείας και ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Χίου. Δηλαδή όλοι οι υγειονομικοί φορείς της Χίου συμμετέχουν σε αυτή την ενημερωτική εκδήλωση, η οποία είναι πάρα πολύ χρήσιμη για το κοινό, διότι μέσω αυτής της ενημέρωσης μπορούμε να βελτιώσουμε την ποιότητα της ζωής μας.